από συνήθεια να ελέγξω τα πράγματα, να τα καθορίσω τα πράγματα. Η πραγματικότητα με πετούσε έξω. Κάθε μέρα είναι διαφορετική μετά από αυτό το ταξίδι. Βέβαια, δεν θέλω να είμαι υπερβολικός. Οι άνθρωποι επιστρέφουμε πίσω στον τρόπο με τον οποίο έχουμε συνηθίσει στις σκέψεις μας, τα άγχη μας, και πολλές φορές ξεχνάμε, δεν εκτιμάμε τόσο εύκολα τα πράγματα, δεν εκτιμάμε σωστά τα πράγματα. Επόμενος στόχος, επόμενο project είναι η ταινία. Είναι η ταινία. Τώρα τελείωσε το σενάριο. Κάνω τις τελικές διορθώσεις και την άλλη εβδομάδα πετάω για να αρχίσει σιγά σιγά η προετοιμασία της προπαραγωγής και με το καλό σε λίγους μήνες να αρχίσουμε γυρίσματα. Προηγούμενη δουλειά σου είναι στην Τουρκία. Ναι. Πώς αισθάνεσαι με το αν που ζήτησαν την άδειά σου, έχει διασκευαστεί? Πες μας λίγο γι' αυτό. Πολύ χαρούμενος, πολύ περήφανος το να παίρνουν ένα έργο σου και να το διασκευάζουν και να προσαρμόζεται στα δεδομένα τα δικά τους. Μόνο χαρούμενο μπορεί να με κάνει. Πώς νιώθετε μετά από αυτό το ντοκιμαντέρ που μάλιστα είναι και του γιού σας? Ήταν κάτι το διαφορετικό από αυτό που μας έχει συνηθίσει ο Χριστόφορος. Ήταν ένα ντοκιμαντέρ το οποίο δεν υπήρχε κανένα σενάριο. Ήταν έτσι ελεύθερο, θα έλεγα. Και σίγουρα ήταν μια μεγάλη επιτυχία, κατά τη γνώμη μου, αυτό που έκανε στο Νεπάλ και στην Γκάνα. Και ευελπιστώ ότι θα υπάρχει μια ανταπόκριση του κόσμου να συγκινηθεί κατά κάποιο τρόπο, που υπάρχουν τόσα πολλά προβλήματα στα παιδιά, όχι μόνο στο εξωτερικό αλλά και στην Ελλάδα, να υπάρχει μια ανταπόκριση για να βοηθήσουν όσο μπορούν. Συγκινηθήκατε, πώς νιώσατε? Εντάξει, καταλαβαίνω ότι γιος μου είναι, έκανε μια δουλειά για να φιλανθρωπική, θα έλεγα, έτσι. Σίγουρα νιώθω μια συγκίνηση και θα έλεγα και μια ικανοποίηση. Ευχαριστώ. Τι είπε? Τα καλύτερα, είπε τα καλύτερα. Ότι ένιωσε μεγάλη συγκίνηση και είναι περήφανο. Εντάξει.